Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου. Σήμερα σας έχουμε ευχάριστο πρωινό ξύπνημα με σκουπίδια. Ένα θέμα που δεν αποτελεί και το πλέον δυνατό εθνικό μας σημείο. Είναι γνωστό στους περισσότερους ότι θαύουμε 80% των απορριμμάτων που παράγουμε και ανακυκλώνουμε μεταβίας το 20%. Αυτό το κλάσμα λοιπόν θα πρέπει να αντιστραφεί, γιατί χάνει και το περιβάλλον αλλά χάνει και η οικονομία. Ωστόσο, θα δούμε σήμερα τρεις ελληνικές πόλεις και μάλλον δύο ελληνικές, μία κυπριακή, οι οποίες μπαίνοντας σε ένα πρόγραμμα και λαμβάνοντας τη σωστή καθοδήγηση, εμπλέκοντας όμως δυναμικά και τους κατοίκους, πώς κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά τις ποσότητες των απορριμμάτων που στέλνουν για ταφή. Το Ηράκλειο, τα Χανιά και το παραλίμνη της Κύπρου προβιβάστηκαν στις εξετάσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων. Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE, οι τρεις δημοτικές αρχές δέχτηκαν να συνεργαστούν και κατάφεραν, εμπλέκοντας τους πολίτες, να μειώσουν τα σκουπίδια που στέλνουν για ταφή. Διαφορετικές δράσεις σε κάθε περιοχή. Όλες οι περιοχές τρέξαν οικιακή κομποστοποίηση, πρόληψη αποβλή των τροφίμων, που είναι το νούμερο ένα θέμα πρόληψης, και μείωση πλαστικής σακούλας μέσα από επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες. Και τα αποτελέσματά τους είναι καλά, δηλαδή έχουμε πετύχει τους στόχους πρόληψης που βάλαμε, υπήρχε καλή απήχηση και έχουμε μια μείωση εκεί της τάξης του 3-5% στα υλικά που στοχεύσαμε, το οποίο είναι καλό. Ειδικά στην Κύπρο η πιλωτική φάση πήγε τόσο καλά που ο Δήμος αποφάσισε να την εφαρμόσει σε μεγάλη κλίμακα, βάζοντας όλους τους πολίτες και επιχειρήσεις να ανακυκλώνουν στην πηγή. Στις αρχικές αντιρρήσεις κάποιων να συνεργαστούν σε αυτό, ο Δήμος αντέταξε διπλασιασμό των δημοτικών τελών, δεδομένου ότι το κόστος ταφής φτάνει ένα τόνο τα 80 ευρώ. Στο πιλωτικό μέρος του προγράμματος σίγουρα η συμμετοχή ήταν εθελοντική. Αλλά τώρα προχωρούμε στη δεύτερη φάση, που κάπως θα γίνει υποχρεωτική. Οπότε εκεί θα παρθούν και λίγο πιο δραστικά μέτρα. Ποιο ήταν το επιχείρημά σας? Το επιχείρημα είναι ότι αν δεν συνεργαστούν να μειώσουμε τον όγκο των αποβλήτων, το οποίο απορροφά ένα σημαντικό μέρος των κονδυλίων και των προϋπολογισμών του Δήμου, θα αυξανόταν τα τέλη. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό λόγο για κάποιον να συνεργαστεί. Οικονομικά κίνητρα για ανακύκλωση θα μπορούσαν να βγάλουν και την Αττική από το σημερινό αδιέξοδο των σκουπιδιών. Όλη η Ευρώπη έχει κίνητρα για τους πολίτες, ιδιαίτερα στο θέμα των δημοτικών τελών. Άρα, ένας που κάνει ανακύκλωση, κομποστοποίηση, οι φτωχοί άνθρωποι, που σήμερα με την κρίση έχουμε πάρα πολλούς, τους δίνει τη δυνατότητα να πληρώσουν πολύ λιγότερα δημοτικά τέλη, αρκεί να κάνουν ανακύκλωση, κομποστοποίηση και να εκτρέψουν την ποσότητα από τα σκουπίδια που θα πάνε για ακριβή επεξεργασία ή ταφή. Με μικρές αποκεντρωμένες μονάδες κομποστοποίησης, με πράσινα σημεία όπου οι πολίτες θα μπορούν να πηγαίνουν πόδια, απορρίμματα, ρούχα ή άλλα ίδια, συνδυασμένα όλα αυτά με μια γέρη δόση ενημέρωσης των πολιτών, η δραστική μείωση των απορριμμάτων είναι εφικτή και για την Αττική, ισχυρίζονται οι ειδικοί. Όλοι οι ελληνικοί δήμοι θα πρέπει άμεσα να προωθήσουν την ανακύκλωση, γιατί από τη νέα χρονιά θα πληρώνουν ανάλογα με τις ποσότητες που θα πετούν στις χωματερές και στους χυτά, και όχι ένα σταθερό ποσό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξηθούν και τα δημοτικά τέλη για εκείνους τους δήμους όπου δεν θα κάνουν ανακύκλωση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στην κακοδιαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων δεν είμαστε μόνοι. Στην Ινδονησία κυλά ένα ποτάμι από σκουπίδια και στο Μεξικό το ποτάμι βάφεται κόκκινο από τα απόβλητα μιας εξόρυξης. Όσο φιλότιμο κι αν έχει, ένας μόνος σταυροφόρος για την καθαριότητα του Σιταρούμ στην Ινδονησία δεν φθάνει. Το ποτάμι των 300 χιλιόμετρων έχει κυριολεκτικά κατακλειστεί, σχεδόν εξαφανιστεί από βουνά σκουπιδιών. Ο 40χρονος Έμοντ είναι ρακοσυλλέκτης. Ξεκίνησε την εκστρατεία καθαρισμού, μαζεύοντας με την ξύλινη βάρκα του ό,τι μπορούσε. Στη συνέχεια όμως συνεργάστηκε με άλλους ρακοσυλλέκτες και έκανε το χόμπι το επάγγελμα. Έτσι, ψαρεύοντας πλαστικά και μέταλλα από το νερό, τα μεταπουλά σε εταιρείες ανακύκλωσης, κερδίζοντας 6 δολάρια για κάθε 50 κιλά πλαστικού. Αναπτύσσοντας έτσι ένα είδος παραοικονομία στην ανακύκλωση. Με αυτά τα χρήματα μπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα στην οικογένειά του. Εκτός όμως των πλαστικών, ο Σιταρούμ θεωρείται ένα τα πιο βρώμικα ποτάμια του κόσμου, καθώς περιέχει ισχυρές δόσεις υδραργύρου, μολύβδου και ψευδαργύρου. Βασική πηγή ρύπανσης, οι βιομηχανίες ενδυμάτων που ρίχνουν ανεπεξέργαστα τα απόβλητά τους στο ποτάμι. Το ποτάμι βάφτηκε κόκκινο και στο Μεξικό, όχι εξαιτίας κάποιας αιματοβαμμένης σύγκρουσης, αλλά λόγω αμέλειας του διαχειριστή ενός μεγάλου ορυχείου χαλκού, από όπου εξορίσσονται κάθε χρόνο 200.000 τόνοι χαλκού. Μια αμέλεια που οδήγησε στη διαρροή εκατοντάδων τόνων τοξικών αποβλήτων. Οι αρχές απαγόρευσαν στους 25.000 κατοίκους των οικισμών που βρίσκονται γύρω από τον ποταμό Σονόρα στο Μεξικό να χρησιμοποιούν νερό από το ποτάμι για οποιοδήποτε λόγο, ενώ ζητήθηκε από τους κτηνοτρόφους να απομακρύνουν άμεσα τα κοπάδια τους. Η εταιρεία βέβαια αποποιείται
την ευθύνη και τα ρίχνει όλα στον κακό καιρό. Και στα πρωτοβρόχια όμως οι αρμόδιες αρχές έχουν άλλη άποψη και μιλούν για πλημελή μέτρα εκ μέρους της εταιρείας και ανεπαρκείς υποδομές. Το ατύχημα που προκλήθηκε ενδέχεται να στοιχήσει πολύ περισσότερο στο κράτος και στους πολίτες, καθώς για μεγάλο διάστημα όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες θα πρέπει να παραλύσουν. Θα σας πάω σε πιο ευχάριστα τώρα, σε μια γιορτή στο ανοιχτό φεστιβάλ στο Δρουγούτι. Το Δρουγούτι είναι στο Νέο Κόσμο. Οι παλιότεροι θα θυμούνται την περιοχή εκεί, ίσως για το πολύ νεκρό μπλόκο του 1944. Τώρα λοιπόν εξελίσσεται ένα φεστιβάλ μνήμης στους δρόμους και στις πλατείες του Νέου Κόσμου. Ένα φεστιβάλ που διοργανώθηκε από ομάδες καλλιτεχνών και τοπικούς συλλόγους με στόχο την αναβίωση μιας κάποτε πολύ ζωντανής γειτονιάς που χάθηκε χρησιμοποιώντας ως όχημα την ιστορική μνήμη. Χορεύοντας καποέρα στην καρδιά του νέου κόσμου, στην πλατεία που ονομάστηκε προς τιμήν του γερμανικού πολύ νεκρού μπλόκου που έγινε στο Δουργούτι, αυτή θα είναι μία μόνο από τις πολλές αναπάντεχες δράσεις που θα δουν όσοι ζήσουν από κοντά αυτό το φεστιβάλ που διοργανώνεται με τη συνεργασία κατοίκων και ομάδων καλλιτεχνών. Γιατί το Δουργούτι, αν και μια περιοχή του κέντρου, ακριβώς πάνω από τη λεωφόρο Συγκρού, είναι εγκλωβισμένο σε πολυσύχναστους οδικούς άξονες, έχασε σταδιακά τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς και οι κάτοικοι αποξενώθηκαν μεταξύ τους. Υπήρξε μια παραγκούπολη με πάρα πολύ έντονη την σχέση των κατοίκων μεταξύ τους και άρα η γειτονιά εδώ υπήρξε παράδοση. Όταν βλέπεις όμως πλέον έρημες πλατείες και όταν βλέπεις κόσμο να κλίνεται όλο και περισσότερο λόγω και των συνθήκων στον εαυτό του, δεν μπορείς παρά να μην το παρατηρήσεις αυτό. Νομίζουμε όμως ότι ο δημόσιος χώρος είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να φέρει τους ανθρώπους ξανά μαζί. Με τη συμμετοχή 55 φορέων, ανάμεσά τους ο Δήμος Αθηναίων, το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο αλλά και το Πάντιο Πανεπιστήμιο, στόχος είναι η ανάκτηση του δημόσιου χώρου, η αναβίωση της γειτονιάς με συνδετικό κρίκο την ιστορία της προσφυγικής συνοικίας που ιδρύθηκε το 1922 από Αρμένιους πρόσφυγες και εξακολουθεί να δέχεται μέχρι και σήμερα συνεχώς μετανάστες τράνζιτ από Αλβανία, Πακιστάν, Τουρκία και Συρία. Οι κάτοικοι όλων των ηλικιών δέχτηκαν με χαρά να συνδιοργανώσουν μια τέτοια γιορτή, βάζοντας το δικό τους προβληματισμό και επιχειρώντας να συνδέσουν την ιστορία του Δουργουτίου ακόμη και με κοινωνικούς αγώνες στη Βραζιλία. Γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε η καποέρα να συνδεθεί με την ιστορία του νέου κόσμου? Η καποέρα κολλάει πολύ, γιατί όπως το μπλόκο του Δουργουτίου που ήταν μια αιματηρή συμπλοκή, έτσι την ίδια περίοδο γινόντουσαν συνέχεια αιματηρές συμπλοκές σε αντίστοιχες παραγκουπόλεις, με τη μόνη διαφορά που εκεί χρησιμοποιούσαν αντί για όπλα χρησιμοποιούσαν την καποέρα. Μουσική, χορός, θέατρο, περιήγηση και ξενάγηση στη γειτονιά αλλά και η κρυμμένη θησαυρή του νέου κόσμου είναι μερικά από τα δρόμενα που θα ξετυλιχθούν στο διήμερο φεστιβάλ στις 27 και 28 στο Δουργούτι, ενώ η καταγραφή θα συνεχιστεί ώστε σύντομα να παραδοθούν και ψηφιακοί χάρτες της περιοχής από το χθες και το σήμερα. Θα μείνουμε στο αστικό περιβάλλον και με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στους Κομποτάδες που έγινε το καλοκαίρι με το θάνατο ενός παιδιού από την πτώση δέντρου, αναζητήσαμε απαντήσεις στο γιατί πέφτουν τα δέντρα. Αυτό δημιουργεί σύψη μέσα στον κορμό. Τα ομίγκητα αναπτύσσεται μέσα στο ξύλο και βγάζει αυτά τα μανιτάρια εδώ. Αυτά τα φαινομενικά αθώα εξογκώματα που εμφανίζονται κυρίως σε πεύκα, πλατάνια και λεύκες, δέντρα που συχνά συναντούμε και μέσα στον αστικό ιστό, ευθύνονται για τις συχνές πτώσεις δέντρων με απρόβλεπτες συνέπειες, καθώς δουλεύουν αθόρυβα, σαπίζοντας εσωτερικά το δέντρο. Όπως συνέβη στους Κομποτάδες το καλοκαίρι, όταν το πλατάνι στο κέντρο του χωριού έπεσε καταπλακώνοντας δύο παιδιά. Ένα εκ των οποίων βρήκε τραγικό θάνατο. Άλλη μια πτώση δέντρου συνέβη επίσης το καλοκαίρι στη Λιβαδιά, ενώ 4 χρόνια πριν σε πανηγύρι στο Κιάτο, ένα δέντρο κατέρευσε ανήμερα της γιορτής της Παναγίας, στέλνοντας πολλούς ανθρώπους στο νοσοκομείο. Αρκετά από τα δέντρα έχουν προσβολές από κάποιες παθογόνους μύκητες, οι οποίοι τα σαπίζουν, και κάποια κλαδιά ή ολόκληρα τα δέντρα, όπως έγινε στους Κομποτάδες της Θειότιδας, ήταν σάπιο όλο το δέντρο. Αυτός είναι ένας μύκητας του γένους Γκανοντέρμα, ο οποίος σαπίζει το ξύλο. Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό, αυτό είναι από πλατάνι το συγκεκριμένο, το οποίο δημιουργεί τη σύψη μέσα στον κορμό. Υπάρχουν βέβαια όμως και άλλοι μυκητές πολύ πιο επικίνδυνοι.
Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών επισημαίνει και τον κίνδυνο πτώσης δέντρων από αμέλεια, λόγω έλλειψης δηλαδή σωστού και συχνού κλαδέματος. Ακόμη και μέσα στο κέντρο της Αθήνας, πάνω σε πολυσύχναστους δρόμους ή μέσα σε άλση και πάρκα που δέχονται πολλούς επισκέπτες, υπάρχουν δέντρα που μπορούν να πέσουν ανα πάσα στιγμή, ακόμη και χωρίς να φυσά. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτό το δέντρο, μέσα στο άλσος ηλισίων που έγειρε ξαφνικά μερικά μέτρα μακριά από ένα παγκάκι, ενώ η παιδική χαρά εντός του άλσους παραμένει κλειστή λόγω κινδύνου πτώσης δέντρων. Το δέντρο το οποίο είναι επικίνδυνο, το έχουν μαρκάρει. Τα πεύκα που έχουμε είναι πάρα πολύ επικίνδυνα όταν μεγαλώνουν πολύ ή όταν γέρνουν, αλλά παράλληλα έχουμε φέρει και εισαγόμενα είδη όπως είναι οι ευκάλυπτοι και οι λεύκες που έχουμε βάλει μέσα στις πόλεις και οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνα να σπάσουν ανά πάσα στιγμή. Το σημαντικότερο που μπορεί να γίνει είναι η απομάκρυνση κάποιων επικίνδυνων δέντρων. Το κλάδεμα των δέντρων δεν είναι αυτονόητο στην Ελλάδα. Η ελληνική γραφειοκρατία προβλέπει λήψη αδειών τουλάχιστον από πολεοδομία και δασαρχείο πριν βγουν τα πριόνια. Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, σκόπιμο είναι λοιπόν, τουλάχιστον κατά μήκος των οδικών αξώνων, να επιλέγονται μικρότερα δέντρα, όπως μουριές, ελιές και σπυριδοειδή, τα οποία είναι και πιο ασφαλή. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με μουσική για γορίλες. Μια φορά τη βδομάδα οι γορίλες στο ζωολογικό κήπο του Σεν Πολ που θα δούμε απολαμβάνουν τους ήχους της σάρπας. Η μουσικός που παίζει αποκλειστικά για αυτούς ισχυρίζεται ότι η μουσική τους ξυπνά από το λίθαργο και τους κάνει πιο ευτυχισμένους. Στους γορίλες φαίνεται να πιάνει, δεν ξέρω αν πιάνει και σε εμάς. Να είστε όλοι καλά.